Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο. Ένα βίντεο ακόμα που έχω σήμερα. Σήμερα θα μαγειρέψουμε. Είναι η μέρα της, είναι η Κυριακή, είναι η μέρα της μαγειρικής και θα το φτιάξουμε μαζί να το απολαύσουμε. Λοιπόν, το σημερινό βίντεο είναι, φίλες και φίλοι, θα φτιάξουμε κίνουα με μπεφτικάκι, με κυφτιδάκι, με μπεφτικάκι. Μπορείτε να το κάνετε όπως το θέλετε, μπεφτικάκι, κυφτιδάκια. Λοιπόν, εγώ θα φτιάξω σήμερα κίνουα με κυφτιδάκι και όπως βλέπετε αυτά είναι τα υλικά μου εδώ. Είχα 600 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο. Τα μοίρασα στα δύο, από 300-300 γραμμάρια, γιατί θα φτιάξω εδώ και φτιδάκια για μένα και να τη συνοδεύω με κοινουά και μανιτάρια, κοινουά με μανιτάρια. Λοιπόν, εδώ το άλλο 300 γραμμάρια θα τη φτιάξω γιουβαρλάκια. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Αυτά είναι τα υλικά μου, όπως βλέπετε, κιμά και μαύρο πίπερο, αλατάκι και ρίγανη. Λοιπόν, εδώ έχω 200 γραμμάρια κίνουα, organic royal white κίνουα. Λοιπόν, πρώτη φορά θα φτιάξω φυσικά αυτή τη συνταγή με μανιτάρια, όπως βλέπετε. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε φρέσκο μανιτάρια αν υπάρχει, αλλά επειδή δεν έχω εγώ, δεν θα βάλω φρέσκο, θα βάλω την κονσέρβα. Λοιπόν, καταρχήν θα φτιάξω, επειδή έβρασε το νερό μου, έβαλα να βράσει νερό, 1 λίτρο νερό έβρασα. Εδώ θα βάλω τα κοινωά μου και εδώ θα βάλω τα κεφτιδάκια μου. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με, φίλες και φίλοι, τώρα. Αυτά είναι τα υλικά μου. Λοιπόν, θα κάνω πρώτα τα κεφτιδάκια μου, γιατί έβρασε το νερό μου και πρέπει να τη φτιάξω. Όπως βλέπετε, έχω εδώ ρύζι. Εκατό γραμμάρια ρύζι, 100-150 περίπου. Και το πλένω πάντα. Πολύ σημαντικό. Το πλύνω το ρύζι μου για να το φτιάξω, γιατί είναι ένα παραπάνω, άμα είναι γιουβαρλάκια, πρέπει να το πλύνω. Λοιπόν, αυτά είναι το ρύζι μου, 150 γραμμάρια ρύζι και πάμε εδώ τώρα. Λοιπόν, θα τη φτιάξουμε μαζί. Λοιπόν, εδώ στο κιμά μου, αυτή είναι η κιμά μου, θα ρίξω το μισό το ρύζι, αυτό μετά θα τη βάλω στη σούπα. Το μισό το ρύζι, το 75 γραμμάρια ρύζι, το ρίξα στο κιμά μου και θα βάλω τα υλικά. Πιπέρι, μαύρο πίπερο, αλατάκι και το αυτό το ρίγανί μου. Λοιπόν, μαύρο πίπερο. Ένα κουταλάκι το γλυκό αλάτι, λίγη μαύρο πίπερο και τη ρίγανή μου. Λοιπόν, εδώ θα συμπληρώσω, θα βάλω το αυτοκαρότο μου, το βαλαστομολτί. Το βάζω και το μισό, ήταν ένα καρότο αλλά μεγαλότσικο και αυτό μετά θα τη βάλω στη σούπα. Λοιπόν, έβαλα τα υλικά μου στο κιμά.
τη βάλουμε με μπαλάκι μπαλάκι τώρα, λίγο να συμπληρώσω, να βάλω αλατάκι στο αυτό μου, στο νερό, εδώ, περίπου ένα ποταλάκι, έβαλα αλατάκι και όπως είπαμε, ένα καρότο ήταν, το βάλα στο μόλτι και τώρα το μισό το βάλα εδώ στο κιμά και το μισό θα το βάλω μετά στη σούπα. Λοιπόν, θα αργήσουμε να βράσει το νερό τώρα. Αυτό το πίπερο, το μαύρο πίπερο. Λοιπόν, όπως βλέπετε έβρασε το νερό μου, τώρα θα τα βάλω το κιμά μου που έβαλα τα υλικά μου μέσα. Λοιπόν, θα κάνω μπαλάκι μπαλάκι μικρό και θα το βάλω μέσα. Θα κάνω μπαλάκι μπαλάκι περίπου 30 γραμμάρια. Όλα τα υλικά είναι στο κιμά. Περιμένω το άλλο το νερό να βράσει και θα βάλω τα κοινουά μέσα να βράσει. Λοιπόν, τα βάλα όλα το κιμά μέσα, τώρα αυτά τα καρότα που κράτησα θα τα βάλω και αυτό μέσα να μαλακώσει, να βράσει καλά, να μαλακώσει. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έβρασε και το δεύτερό μου κατσαρούλα, έβρασε το νερό, τώρα θα συμπληρώσω τα κοινουά που έχω βάλει. Θα βάλω τα κοινουά να βράσει. Κορίτσια. Είναι 250 γραμμάρια. Όπως βράσουμε το ρύζι, αλλά πρόσεχε γιατί άρχισε να κάνει λίγο σαν αφρός, να μην ανεβεί απάνω και χύθηκε το νερό. Λοιπόν, θα βάλω και αλατάκι τώρα, θα συμπληρώσω. Όπως βράσω με το ρύζι, μία λατάκι. Να βράσει καλά. Βράσει και ο κοιμάς μου εκεί για γιουβαρλάκια. Λοιπόν, φίλοι μου, να το σβήσω την απορριφητήρα. Όσο βράσει τη σούπα μου, τη γιουβαρλάκια μου και τα αυτά, και τα κοινουά μου, θα σημώσω το κοιμά μου. Λοιπόν, ο κοιμάς μου, όπως σας είπα, είναι 300 γραμμάρια. Λοιπόν, είναι λίγο γιατί δεν θέλω πολύ να μείνει, γιατί έχω και τη σούπα και θα κάνω και το κιμά αυτό. Λοιπόν, έχω ένα μικρό κρεμμύδι έβαλα εδώ, το έκανα στο μόλτι και τώρα θα το βάλω στο αυτό μου, ένα σκυλίδα σκόρδο, το βάλα και αυτό μαζί με τα κρεμμύδια και θα βάλω τα υλικά μου τώρα, αγαπητοί μου. Μαύρο πέπερο, αλάτι και κίμινο. Κίμινο και ρίγανη έβαλα. Λοιπόν, αυτά είναι τα υλικά μου. Θα βάλω, επειδή λίγο είναι ο κοιμάς μου, θα βάλω ένα αυγό, αγαπητή μου, να μην είναι και αυτό πολύ, δεν θέλω πολύ αυγό. Και λίγο από αυτό εδώ πέρα, το θέλει. Αυγό και αλατάκι.
σαλατάκι, ένα κουταλάκι αλατάκι και το λαδάκι μου. Να το σημώσω τώρα, αγαπητή μου. Μικρή να κάνει καλά το αυτό μου. Η σούπα μου εκεί βράσει, τα κοινοά μου εκεί βράσει. Οπότε σημώνω αυτό το κεφτηδάκι μου. Έχω και μαϊτανό κομμένο. Πάντα στο ψυγείο έχω μαϊτανό. Για να μην χαλάσει, τα κάνω πάντα έτσι να το πλύνω και τα κόβω ψηλό ψηλό. Και οπότε έχω μαϊτανό όλο το χρόνο. Από το κήπο μου τα μάζεψα αυτά το καλοκαίρι. Και κάθε φορά που χρειάζομαι μαϊτανό, τα βγάζω και παίρνω όσο χρειάζομαι. Λοιπόν, έβαλα και μαϊτανό στο αυτό μου, πάντα στα κεφτηδάκια μου ή στο μπεφτέκι μου θέλω μαϊτανό. Πολύ τα χρησιμοποιώ και ακόμα και στα λαχανικά που φτιάχνω. Μαϊτανό απαραίτητο. Σίμωσα τον κιμά μου. Είπαμε είναι 300 γραμμάρια κιμά και το άλλο 300 εκεί το βάλα. Δηλαδή όλο και όλο κάνω σήμερα μισό κιλό κιμά, μισό, όχι 600 γραμμάρια κιμά. Λοιπόν, αυτά είναι τα υλικά μου. Άμα δεν έχετε ψωμί για να το βάλετε στο αυτό και με φρυγανιά μπορείτε να το κάνετε, μπορείτε να το σημώσετε. Αυτό τώρα ξέρεις πόσα κομμάτια θα είναι. Λοιπόν, θα σας πω. Θα τα κάνω τώρα μπλάκια μπλάκια τώρα αγαπητοί μου. Πόσα κομμάτια. Να δω πόσα κομμάτια είναι τα κεφτηδάκια μου. Λοιπόν, 300 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο όπως βλέπετε. Το έκανα κεφτηδάκια, 10 κομμάτια βγήκαν. Αλλά είναι μεγαλούτσικα. Περίπου πόσο γραμμάριο να είναι, 60-70 γραμμάριο το κάτι κεφτηδάκια. 10 κεφτηδάκια βγήκανε μεγαλούτσικο. Λοιπόν, εδώ βράσει το αυτό μου, η βαρλάκια μου, να το ξεασπρίσω λίγο. Αφρώστα, να το αφρώσω, να το ξεαφρώσω. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχει και πολύ. Τώρα θα συμπληρώσω, θα βάλω το ρυσάκι. Τα κοινοά μου. Πρώτη φορά κάνω όπως σας είπα, θα το δοκιμάσω αν ψητική. Έχει ψητή, θα το σβήσω και να το στραγγίσω. Το σβήνω και το στραγγίσω. Όπως βλέπετε, στράγγισα τα κοινοά μου.
250 γραμμάρια κοινοά, φίλες και φίλοι. Τώρα θα το βάλω εδώ, να στραβήσει καλά. Λοιπόν, εδώ έβαλα το ηλέλιό μου να συσταθεί και να κάνω τα κεφτηλάκια μου να ψήσω. Λοιπόν, θα τηγανίσω, φίλες και φίλοι, τα κεφτηλάκια μου. Αρκετό, μεγάλο τσικό είναι, δεν είναι και μικρό, εντάξει. 10 κομμάτια. Θα βάσουμε στη σειρά. Η φωτιά μου είναι στο μισήλιο. Συστό λάδι πάντα για να μην κολλήσει. Τώρα το χαμήλωσα. Λοιπόν, θα γυρίσω τα κεφτηλάκια μου, πήρε πολύ ωραίο χρώμα, όπως βλέπετε. Να ψηθεί και από την άλλη πλευρά. Εδώ να βάλω τώρα, θα ρίξω το λαδάκι στη σούπα. Θα ρίξω το λάδι. Αγαπητοί μου, είναι έτοιμη η σούπα μου. Να το κλείσω. Σβήνω τη φωτιά, θα βάλω το καπάκι, το έχω κλείσει το μάτι και θα το κάνω αργότερα αυγό λίμωνο. Λοιπόν, και τα κεφτηλάκια μου είναι έτοιμοι για να το βγάλω, για να δούμε. Αχ, και τι ωραίο χρώμα έβγαλε. Ψήθηκε πολύ ωραίο, τέλειο Τώρα θα το βγάλω τώρα και έρθει η ώρα να κάνω με τα κοινούα. Λοιπόν, το παίρνω εδώ. Να το βγάλω, να το βάλω εδώ. Εδώ και ήρθε η ώρα για κοινούα. Έχω άλλο τηγάνι εδώ, θα βάλω λεδάκι.
το λαδάκι μου. Και τα κρεμμυδάκια μου. Ένα μικρό κρεμμύδι το βάλα στο μολτί και ένα σκυλίδα σκόρδο μαζί. Να αγνιστεί καλά το κρεμμύδι μου. Βλέπετε. Να αγνιστεί καλά και λοιπόν, το άγνισα τα κρεμμύδια μου. Λοιπόν, τώρα θα συμπληρώσω, όπως είπαμε, θα σας κάνω κινουά με μανιτάρια. Και αν δεν έχετε φρέσκα μανιτάρια, κονσέρβα. Αυτό τώρα είναι κονσέρβα. Να το αγνίσω και αυτό. Ψηθεί καλά. Λοιπόν, φίλοι μου, όπως βλέπετε, το άφησα αρκετά μανιτάρια μου. Τώρα θα βάλω τα κοινωά μέσα. Κανονικά, εδώ έπρεπε να βάλω, να το σβήναμε λευκό κρασί, αλλά δεν θέλω. Λοιπόν, εδώ θα βάλω ένα κύβος λαχανικών. Αυτά φίλες και φίλοι. Έτοιμο είναι τα κοινωά μου. Όπως βλέπετε, έβαλα ένα κύβος νορ. Τώρα θα κάνω το πιάτο μου. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα τα φαγάκια μας. Λοιπόν, τα γιουβαρλάκια είναι έτοιμο. Το κάναμε αυγολίμονο, οπότε τώρα για να το βάλω εδώ να κρυώσει. Το αυγολίμονο πολύ ζωμερό ήταν το λιμόνι μου, πολύ ζωμερό. Λοιπόν, αυτή είναι η γιουβαρλάκια μου, φίλες και φίλοι, όπως βλέπετε.
φαγκάκι μου, να το δοκιμάσω πώς είναι το γεύση. Πολύ ωραίο. Λίγο αλατάκι άμα θέλει ο σύζυγός μου να βάλει. Και τα κοινωά μου μη μανιτάρια. Κοινωά μη μανιτάρια, ε. Έτοιμο και αυτό. Δηλαδή θέλω να πω, φίλες και φίλοι, τα 250 γραμμάρια κοινούα βγήκαν σχεδόν, φίλες και φίλοι, 5 πιάτα. Μιλάω όταν μιλάω για 5 πιάτα κανονικά, έτσι όπως είναι, το βλέπετε. Και 600 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο, 10 κεφτιδάκια έφτιαξα και 10 γιουβαρλάκια, όπως βλέπετε. Να δοκιμάσω, δηλαδή πρώτη φορά τώρα φτιάχνω κοινουά μη μανιτάρια. Να το δοκιμάσω πώς είναι, φίλες και φίλοι. Πάρα πολύ ωραίο έγινε. Κανονικά στα μανιτάρια μου έπρεπε να το σβήσω με λευκό κρασί. Αλλά δεν έχω λευκό κρασί, κόκκινο κρασί μονάχα έχω. Ωραία, τέλεια. Και η σούπα είναι ό,τι πρέπει τώρα το χειμώνα. 250 γραμμάρια κοινουά, δηλαδή 5 άτομα μπορεί να φάει. 5 μερέτιο. Αυτά, φίλες και φίλοι, το βίντεο μου για σήμερα. Καλή Κυριακή να έχετε. Να παίρνατε όμορφα όσο μπορείτε. Εγώ, όπως βλέπεις, εδώ έφτιαξα φαγητά. Και ακόμα θα φτιάξω και κάτι άλλο, δεν ξέρω τι. Αυτά, να σας χαιρετήσω και να είστε όλοι καλά. Μην ξεχνάτε τα σχόλια σας και εγγραφή στο κανάλι μου, φίλες και φίλοι, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, γεια σας! Καλό μεσημέρι να έχετε!